Στις 16 Νοεμβρίου του 1971, στα 67 του χρόνια, πέθανε στη Νέα Υόρκη την ώρα που τραγουδούσε ο Στράτος Παγιουμτζής, μία από τις ωραιότερες φωνές του ρεμπέτικου και του λαϊκού μας τραγουδιού. Μέσα στη ζωή στα μονοπάτια, μπρος τα αρχοντικά σου σκαλοπάτια, τριγυρίζω σαν τη νυχτερίδα. Ο Στράτος Παγιουμτζής γεννήθηκε το 1904 στο Αϊβαλί, στη Μικρά Ασία, και ήρθε με τους γονείς και τις δύο αδερφές του στη Μυτιλίνη πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή. Το 1917 θα βρεθεί με την οικογένειά του στον Πειραιά προς αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης και ο μικρός Στράτος θα δουλεύει για το μεροκάματο. Πρώτα ψαράς μαζί με τον πατέρα του και μετά βαρκάρης, γεμιτζής ή λεμβούχος. Φόρτωνε δηλαδή τη βάρκα με προμήθειες και τις μετέφερε στα καράβια που έδαιναν αρόδο. Σκληρή δουλειά όλη την ημέρα. Ωστόσο, το μεγάλο μεράκι του Στράτου Παγιουμτζή ήταν το τραγούδι. Ό,τι κι αν έκανε, λένε, όπου κι αν βρισκόταν, πάντα ερχόταν στα μεράκια και τραγουδούσε. Ζούλα σε μια βάρκα πήγα στη σπηλιά. Βλέπω τρεις μερακλωμένους και στην άμμο ξαπλωμένους. Εκεί στον Πειραιά, στα τέλη της δεκαετίας του 20, θα γίνει φίλος με τον Μάρκο Βαμβακάρη και το καλοκαίρι του 1934 ο Στράτος Παγιουμτζής θα είναι ο ένας από τους τέσσερις της ξακουστής τετράδος του Πειραιός που έχει φτιάξει ο Μάρκος μαζί με τον Γιώργο Μπάτη και τον Ανέστη Δελιά. Ο Στράτος Παγιουμτζής θα είναι ο κατεξοχήν τραγουδιστής της πρώτης ρεμπέτικης κομπανίας. Κατάλαβα τη γνώμη σου και τι καπνοφουμάρεις. Το δόλιο πορτοφόλι μου κοιτάς να μου το πάρεις. Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό σου. Δε σε σπούδασε καλά ο δασκάλος σου. Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό σου. Δε σε σπούδασε καλά ο δασκάλος σου. Προς το τέλος της δεκαετίας του 30, ο Στράτος Παγιουμτζής θεωρείται ήδη μοναδική φωνή. Είναι επίσης αυτός που θα ανακαλύψει τον Μανώλη Χιώτη, τον οποίο και θα συστήσει στη δισκογραφική εταιρεία. Ο Στράτος Παγιουμτζής μέχρι και το 1960 θα ηχογραφήσει περί τα 300 τραγούδια και πλέον όλοι θα λένε απλώς Στράτος και θα εννοούν τον θρυλικό τραγουδιστή. Στράτο τον γράφουν και οι εταιρείες πάνω στους δίσκους και ο ένας μετά τον άλλον όλοι οι συνθέτες της εποχής του δίνουν να ηχογραφήσει τα τραγούδια τους, από τον Βαγγέλη Παπάζογλου, τον Παναγιώτη Τούντα και τον Κώστα Σκαρβέλη μέχρι τον Σπύρο Περιστέρη, τον Δημήτρη Γκόγκο και βέβαια τον Βασίλη Τσιτσάνη. Διαβάζουμε άλλωστε πως στον Τσιτσάνη αποδίδεται και η φράση εύσημο ότι ο Στράτος Παγιουμτζής έχει στο λαιμό του φωλιές από αηδόνια. Στην αυτοβιογραφία του, με επιμέλεια του Κώστα Χατζηδουλή από τις εκδόσεις Νεφέλη, ο Βασίλης Τσιτσάνης λέει: «Δεν ήταν μόνο στα δικά μου τραγούδια ανεπανάληπτος, διότι αν πω κάτι τέτοιο είναι άδικο για εκείνον. Ο Στράτος είναι η μεγαλύτερη φωνή που πέρασε ποτέ από το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι. Ο πιο συγκλονιστικός ερμηνευτής, ο ανεπανάληπτος, ήταν δημιουργικός στην ερμηνεία, στόλιζε τα τραγούδια με το λαιμό του και τα έκανε ονειρεμένα. Είχε κλίμακα, φωνητικές δημιουργίες, εκτάσεις απεριόριστες. Δημιουργούσε ατμόσφαιρα με την ερμηνεία του. Ήταν μεγάλος τεχνίτης». Σουρωμένος θα έρθω πάλι στη παλιά μας γειτονιά, να σου παίξω μπουζουκάκι μ' όμορφη διπλοπενιά. Ο Στράτος Παγιουμτζής είχε όνειρο να πάει στην Αμερική. Τα κατάφερε τον Οκτώβριο του 1971. Για 40 ημέρες τραγούδησε στη Νέα Υόρκη και οι ομογενείς τον αποθέωσαν. Έπαθε 2 εμφράγματα
Το δεύτερο τον βρήκε στο πάλκο. Και ήταν το μοιραίο. Πολύτιμη πηγή πληροφοριών ήταν το άρθρο του Άρη Νικολαίδη που δημοσιεύθηκε στον Ριζοσπάστη το 2004, καθώς και εκείνο του Κώστα Παλαχούτη στο 8ο το 2018. Όταν τα βράδια μες στα κέντρα σε πηγαίνω κι όλοι τριγύρω σε κοιτάζουνε στα μάτια, να μην τολμήσεις να προσέξεις, μη τυχόν παρεκτραπείς, γιατί να ξέρεις πως θα παραξηγηθείς. Να μην τολμήσεις να προσέξεις, μη τυχόν παρεκτραπείς, γιατί να ξέρεις πως θα παραξηγηθείς. Την πάθω πως την έχουν πάθει όλοι, γιατί γυναίκες όλες είσαστε μια πόλη που μας τα κάνετε όλα ρόιδο στην πεζή μας τη ζωή. Δεν θα με γράψεις για κορόιδο την αυγή, που μας τα κάνετε όλα ρόιδο στην πεζή μας τη ζωή. Δεν θα με γράψεις για κορόιδο την αυγή. Από το νου πως σε ζηλεύω και πως μπορείς εσύ να με έχεις για ρεζέρβα. Απλώς σου κάνω θεωρία, μη τυχόν παρεκτραπείς, γιατί να ξέρεις πως θα παραξηγηθείς. Απλώς σου κάνω θεωρία, μη τυχόν παρεκτραπείς, γιατί να ξέρεις πως θα παραξηγηθείς. Τολμήσεις να προσέξεις, μη τυχόν παρεκτραπείς, γιατί να ξέρεις πως θα παραξηγηθείς.